Αγαπητοί συμπατριώτες, είναι η δεύτερη συγκέντρωση που γίνεται σε αυτό το χώρο και είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη. Αυτό οφείλεται σε εσάς, στην παρουσία σας και στην ενεργοποίησή σας σε ένα πρόβλημα που έχουμε στην πόλη μας εδώ και 7-8 χρόνια. Όμως τα δύο τελευταία χρόνια έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Εμείς εδώ δεν είμαστε σήμερα για να κάνουμε μια ρατσιστική συγκέντρωση. Το αντίθετο κάνουμε. Η πόλη υφίσταται από την παρουσία των παράνομων μεταναστών εδώ και 2 χρόνια προβλήματα τα οποία κυρίως τα έχει η περιοχή του Λαδοχωρίου και του Γρηγοχωρίου. Τώρα τελευταία όμως τα υφίσταται και όλη η πόλη με την παρουσία τους και το βλέπουμε όλοι καθημερινά στους κάδους. Τα προβλήματα αφορούν την ασφάλειά μας, αφορούν την υγεία μας, αφορούν και την οικονομία μας. Έρχεται τουριστική περίοδος και καταλαβαίνετε πόσο αποτρεπτικό θα είναι αυτό το θέαμα και τα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία αυτών των ανθρώπων, των δυστυχισμένων, μπορούμε να πούμε. Έχουμε καλέσει την κυβέρνηση να δρομολογήσει λύση. Έχουμε καλέσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να έρθει εδώ η διεισόμαση να πάρει μια προσωπική άποψη. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Τα όρια των συμπολιτών μας, όλων μας, έχουν εξαντληθεί. Τον καλούμε άμεσα να έρθει στην Οικουμενίτσα να δώσει λύση. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει μια εύκολη λύση, όμως υπάρχει λύση και έχουμε και εμείς τις προτάσεις μας και τον καλούμε να έρθει εδώ. Δεν είναι υποτιμητικό να επισκεφτεί την πόλη μας, απέναντίας το αντίθετο. Θα πρέπει πολύ σύντομα και θα τον ξανακαλέσω και προσωπικά πάλι να το κάνει. Δεν αντέχει άλλο η κοινωνία μας αυτά τα προβλήματα. Σας καλούμε να είστε σε επαγρύπνηση γιατί μπορεί να έχουμε και συνέχεια. Καλόν αγώνα! Το πρόβλημα δηλαδή για το οποίο συγκεντρωθήκαμε όλοι ακούει στο όνομα άνθρωπος. Άνθρωποι λοιπόν εναντίον ανθρώπων. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν από πολύ μακριά λόγω μεγάλων δυσκολιών στο δικό τους τόπο για να καταλήξουν σε εμάς εδώ και δυστυχώς λόγω των διαφόρων προβλημάτων και της δυστοκίας αν θέλετε του κεντρικού κράτους τα σύνορα της Ελλάδας ήρθαν στην Οικουμενίτσα. Πιστεύω ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφορά όλους μας και δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λύσουμε εμείς τοπικοί άρχοντες με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει το κεντρικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν σοβαρές αποφάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ανθρώπων οι οποίοι ταλαιπωρούν και ταλαιπωρούνται. Εμείς θα είμαστε δίπλα στους δημότες του Δήμου Οικουμενίτσας και γιατί το πρόβλημα μεθαύριο θα είναι, αν όχι αύριο, αν όχι σήμερα ακόμα, θα είναι και δικό μας και θα
προσπαθήσουμε κι εμείς με πίεση στο κεντρικό κράτος να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα που υπάρχει. Thank you.